Για, πρέπει να μάθετε να χάνετε, αλήθεια τώρα. Καλημέρα. Ξεκουράζουμε τώρα, χαλαρώνω. Πέτρο, αρέσει η κάμερα στη Μούρσο ενώ δεν έχει πιει καφέ. Τι λες, μωρέ Μέρι. Θα επιστρέψει στο YouTube. Εγώ πότε θα κάνω content. Okay. Θα έχω κι εγώ καπέλο μπουτάρι. Πώς να καθαρίσεις λακτό σπίτι σου, αλλά ταυτόχρονα at the same time. Θα γελάς κιόλας. Δηλώνω στο Σάκη τον Καρπά ότι θα πάμε όλοι μαζί στην Αριδαία. Ναι, να πάμε, γιατί θέλω να κάνω θάρρο σε αλήθεια με τις Καρπάδες. Ο Φίλιππος παντρεύεται. Καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Κοιμάμαι. Πάμε στην Κρήτη. Λέβεται γένα. Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη. Φτάσαμε στην Κρήτη. Έχει πάρα πολύ. Πήραμε και τα μάξι και τώρα έχουμε έρθει να βάλουμε βενζίνη και φεύγουμε και πάμε. Είμαστε στο Ηράκλειο και θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο που είναι μία ώρα από εδώ. Εν μεταξύ έχουν όλα ακριβίνει. Εγώ... Ναι. Εγώ το ταξί που πήρα από το σπίτι μου για να πάω στο αεροδρόμιο έκανε 35 ευρώ. Ταξί. 65. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Πιστεύω like, ο κύριος χάρηκε που του δώσαμε like, ακριβώς τα χρήματα. Ψηλά like, κιόλας. Αλλά τώρα δεν έχουμε άλλα λεφτά. Αυτό ήτανε. Πάμε Άγιο Νικόλαο. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσάει πάρα πολύ. Θα γίνει vlog εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το μπορέσω να καταφέρω να κάνω vlog με τόσο αέρα. Α, εδώ είναι το φως. Εκεί είναι το φως το αληθινό, να το θυμάστε. Εδώ κάτω έχει μια παραλία. Είναι. Εκεί είναι τα δωμάτια, φαντάζομαι. Εδώ έτσι πάρα πολύ ωραίο. Εκεί είναι η Ντορέτα με τα παιδιά. Η Μέρη με τον Ιαν ήρθανε με καράβι φυσικά, γιατί η Μέρη δεν μπαίνει σε αεροπλάνο και τα λοιπά, οπότε έχουν φτάσει ήδη. Περιμένουμε την Κατρίνα, τον Αντρέα, τη Βάλια και τον Πέτρο και θα έρθει και ο Κωνσταντίνος. Όλη η παρέα, δηλαδή κάπως συντονιστήκαμε και όλη η παρέα μαζεύτηκε εδώ αυτή τη στιγμή. Και τώρα θέλω να κάνω... Σήκω λίγο, Φίλιππα, σε παρακαλώ. Ο Φίλιππος ισχυρίζεται ότι είναι πιο ψηλός από εμένα. Αρχικά φοράς παπούτσια. Βγάλε το παπούτσια σου. Είναι πιο ψηλός από εμένα. Μπαίνουμε τώρα στο δωμάτιο. Πήγα και από το σούπερ μάρκετ γιατί ξέχασα στην Αθήνα όλο το νεσεσέρ μου. Όμως δεν γίνεται αυτό. Ξέχασα. Τα ρίξα. Ξέχασα στην Αθήνα όλο το νεσεσέρ μου. Ναι, Νίκο. Βλέπεις τώρα γιατί χρειάζεται να είμαστε παντού μαζί. Δηλαδή, εγώ τώρα χρειάζομαι έναν άνθρωπο να κρατήσει εκεί την κάμερα για να μπορώ εγώ να κάνω εδώ πέρα vlog. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, Νίκο. Πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Μήπως από το χρόνο έχουμε μια μόνιμη σχέση. Τι που τα φτιάξουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δωμάτιο. Εδώ είναι όλα έτσι. Έχω πέσει όλα. Δωμάτιο. Βαλίτσα. Έλα, παιδιά. Τέλειο είναι. Ω, Mademoiselle, como tu t'appelle. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνεις το κούντεπιε. Ω, Mademoiselle, είπες αίμα πελσανέλ. Και εδώ τώρα στο δωμάτιό μου θα έρθει και ο Βασάλος. Θα είναι η ερωτική μας φωλίτσα. Σας ρώτησα και στο Instagram, γιατί δεν ήξερα, θέλω να απαντήσετε κι εσείς εδώ από κάτω. Αυτά τα βουνό μου, λογικά κακοί είμαστε, όλα αυτά που τα λέμε όλοι για κάποιο λόγο, αλλά δεν ξέρουμε από πού έχουν προέλθει. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω. Άμα ξέρετε ποιος τα πρωτοείπε, ποιος ήταν ο πρωτοστάντης, αυτό εδώ το σπυρί, πήγα στον δερματολόγο και μου είπε ότι είναι ένα αγγίωμα. Κάτι είναι τέλος πάντων που έσπασε. Και έχει δημιουργήσει κι άλλα εδώ πέρα τέτοια, τα βλέπετε. Και μου είπε ότι θα μου το κάψει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που δεν θα με βλέπει τόσο πολύ ο ήλιος, γιατί δεν πρέπει να με βλέπει ο ήλιος. Σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εγώ γιατί μιλάω ακατάπαυστα πάρα πολύ. Να, άσχημο πλάνο. Ευτυχώς θα έρθει ο Βασάλος και λίγο θα με ξεσηκώσει. Θα μου λέει, φύγουμε, πάμε βόλτα, πάμε αυτό. Βγήκα έξω. Να πάρω λίγο αέρα και να δω λίγο τη φάση. Και. Καλά, εγώ είμαι στον κόσμο. Έχω αράξει από το τελευταίο πλάνο, έχω αράξει κανένα μισάωρο. Φόρτσα το κινητό, μίλησα FaceTime και βγήκα έξω στο μπαλκόνι έτσι να δω τη θέα. Και θα σας δείξω πρώτα τη θέα και μετά αυτό που είδα.
Αρχικά έχει πολύ ωραίο μπαλκόνι, πάρα πολύ άνετο. Εδώ βγαίνει στα κρακ και εδώ, όλο αυτό εδώ είναι το ξενοδοχείο. Όλο αυτό, από τη γέφυρα, τσικ, περνάς και όλα αυτά και έχει άλλο τόσο, νομίζω, από εκεί. Ωραία. Και συνειδητοποιήσω ότι έχω και τέτοιο. Α, είναι πολύ κρύα. Αλλά έχω τέτοιο. Τζακούζι. Εγώ δεν έχω φέρει καθόλου πολλά ρούχα, γιατί επειδή όλο το καλοκαίρι είμαι από εδώ και από εκεί, κουράστηκα να έχω βαλίτσες, βαλιτσούλες, πραγματάκια και αυτά. Και για μια εβδομάδα έχω φέρει την κλασική τη βαλίτσα μου, αυτήν εδώ, αυτό εδώ το backpack και τέλος. Και έχω φέρει ένα ζευγάρι παπούτσια και τέλος, γιατί εγώ θέλω να είμαι μόνο μεσογειονάρης αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Κάτσε μην δείτε και τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαι γυμνός. Λα... Νίκο, βάλε στη σέκη μουσική. Και βάζω μαγιό αυτή τη στιγμή. Έβγαλα το βραγί μου. Και το σορτσάκι. Θα σεξουαλίζω, θα σεξουαλίζω. Και τώρα φοράω το μαγιό μου. Το μαγιό χαϊδεύει τα τεράστια μπούτια μου πια. Μετά από αυτό το καλοκαίρι το βάλα το μαγιό. Δεν πάνε καθόλου αυτά που φοράω μεταξύ τους. Καθόλου. Αλλά και τι πειράζει. Χρώματα, 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 χρώματα. Λοιπόν, ήρθαμε στην παραλία που είναι πάρα πολύ ωραία. Α, ήρθαν και τα παιδιά! Έχει έρθει. Ήταν σαν να είστε από πάντα. Βάλε. Α, σκοτώθηκε. Οπότε έχει πει εδώ και έχει νεύρα και κρίνια. Γυναικείο πράγμα είναι, φυσικά συμβαίνει. Ναι, η Βάλε. Και άμα είσαι τυχερό, συμβαίνει και την πρώτη μέρα των διακοπών σου. Άμα εμείς είμαστε τυχεροί που τα ζούμε. Γι' αυτό το είπα, αγάπη μου, για εσάς. Εγώ, η τύχη μου. Κάναμε μπάνιο και τώρα πάμε. Α, φάγαμε κιόλας. Αλλά δεν σε έχω δείξει τίποτα. Εντάξει, είναι η πρώτη μέρα που ξέρετε. Την πρώτη μέρα, εγώ δεν είμαι καλός vlogger. Τη δεύτερη όμως, γίνομαι φανταστικός. Και έχει έρθει και η Μέρη. Από τώρα, για να ξέρει που θα πάει. Hello. How are you? We are good. We are good. Μέρη, πώς είσαι στο YouTube? Είμαι πολύ συγκινημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το που κάνεις όσο το είπα. Σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Δηλαδή, σε είδα στο story το πρωί και μου φτιάξε τη διάθεση. Σου φτιάξε τη διάθεση. Ναι, είμαι στο YouTube. Και είναι και την Ταρέτα στο YouTube. Α, ωραία. Και ο Αντρέας, αγάπες μου. Κάνουμε vlog. Εδώ είσαι. Κάτσε να. Πού είναι το πλάνο? Πού είναι η καμερά μου? Ωραίος. Ωραίος. Τι θες να δηλώσω? Ενώ ρώταμε κάτι. Πρέπει να μπει σε αυτό το ρόλο. Δεν μπορείς να είσαι μόνο. Μα το vlog δεν είναι να ρωτάμε πράγματα. Το vlog είναι να δείχνουμε τι συμβαίνει στα αλήθεια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να και εσύ να με βοηθήσεις αφού ξέρεις ότι δεν έχω. Όχι, αφού ξέρω ότι έχεις. Ναι, αλλά ας το κάνουμε αυτή τη φορά διαφορετικά. Ωραία, θες να σε ρωτάω πράγματα. Ναι, ρώταμε κάτι. Πόσο όταν έχεις? Σε στήση ή άστατος? Πόσο συχνά κάνεις σεξ? Μέσο όρο. Γιατί δεν κάνω όλα σεξουαλικά. Ωραία, πώς είναι το λίγο πιο ήπια? Ωραία, πώς ήταν η περιοδία σας? Η περιοδία μας ήταν αρκετά καλή, καλύτερη από ό,τι περίμενα. Καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές? Η πρώτη χρονιά ήταν πιο ωραία. Όντως? Ναι. Με περισσότερο κόσμο? Όχι, δεν ξέρω αν είχε περισσότερο κόσμο. Σίγουρα όμως ήταν πιο ωραία. Θυμάμαι πιο ωραία. Πήγαινα και εγώ με περισσότερη όρεξη. Μα τώρα μήπως έχεις μεγαλώσει για να κάνεις περιοδίες? Ναι, αυτό έρχεται στην ερώτηση που ρώτησες πριν. Γεια, τι γίνεται, είστε ακόμα εδώ? Περιμένετε λίγο γιατί θέλω να μιλήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω έρθει πάλι στο δωμάτιο. Έχει έρθει και ο Βασάλος, σας τον έδειξε το Βασάλο. Έχει έρθει ο Βασάλος για κάποιες μέρες εδώ. Τώρα έχει πάει να δει μπάλα.
Και εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, σήμερα δεν έχω τραβήξει καθόλου. Δεν έχω δείξει καθόλου το υλικό που θα ήθελα να δείξω, έτσι, για vlog και τέτοια. Απλά έχω εγώ ένα πρόβλημα. Όταν έρχομαι διακοπές με ανθρώπους, ας πούμε, όπως, ας πούμε, αυτή την παρέα τους φίλους μου, δεν μπορώ να νιώθω ότι, ξέρεις, τους φέρνω σε δύσκολη θέση, ότι δεν θέλουν να κάνουν vlog, ότι δεν είναι σε mood για social κτλ. Και εν δεν μου πάνε τίποτα, έτσι. Δεν μου πάνε κάτι τα παιδιά, δεν μου πάνε ρέσταμα. Τίποτα, τίποτα. Απλά εγώ, σαν Φίλιππος, δεν μπορώ, δεν νιώθω άνετα να τους τραβάω όλη την ώρα, γιατί και αυτοί έχουν έρθει να χαλαρώσουν, είναι οι διακοπές τους, είναι αυτό. Με όλα αυτά το καλοκαίρι και αυτά και μπλα 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 μπλα, έχουμε καιρό, νομίζω, έτσι να ράξουμε λίγο να τα πούμε. Νομίζω ότι γενικά αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο ιδιαίτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δηλαδή, έχω από τις πιο χαρούμενες στιγμές στη ζωή μου. Απλώς είμαι σε ένα mood ότι δεν θέλω να καταπιέζεται κανείς, δεν θέλω να καταπιέζω κανέναν, δεν θέλω εγώ να καταπιέζομαι για κανέναν. Οπότε προσπαθώ κάπως έτσι να διαμορφώνω και την καθημερινότητά μου. Δεν θέλω να είμαι εγώ βάρος σε κανέναν, αλλά ούτε θέλω και κανείς να είναι βάρος σε εμένα. Δεν μπορώ να νιώθω ότι περιορίζομαι, δεν μπορώ να νιώθω ότι περιορίζω κάποιον, ότι κάποιος αισθάνεται άβολα. Και τώρα το λέμε αφορμή αυτό το vlog, ας πούμε, που, okay, εμένα είναι η δουλειά μου, μου αρέσει να κάνω vlog έτσι κι αλλιώς. Πήγα και διακοπές και δεν έκανα καθόλου. Τώρα εδώ έτσι στην Κρήτη μου αρέσει η φάση να κάνω vlog, αλλά δεν θα το κάνω εις βάρος κανενός και... Καταλάβατε. Είμαστε λοιπόν στο Λόγιο Νικόλαιο, στο ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να προφέρω το ξενοδοχείο, ρε πούστη μου. Κάπου είδα που το έγραφε. Να το. Στο Windham Grand Crete Mirabella Bay. Εδώ. Έχουμε vlog. Κατερίνα Λαζαρίδου. Όχι. Αυτό είναι το... Κάνουμε vlog. Έτσι, για κλείσιμο ημέρα, τίποτα. Νίκο, εδώ βάλε μουσική. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ξυπνήσαμε, έχουμε πάρει καφέ να έρθει στο δωμάτιο και εγώ ένα toast. Όλοι οι άλλοι κατεβήκανε, πήγανε για πρωινό και αυτά. Εγώ με τον Κωνσταντίνο δεν πήγαμε γιατί κοιμόμασταν. Μιστάζω, ρε μαλάκα. Βασικά, όταν κοιμάσαι, κοιμήθηκα βαριά. Νομίζω είχα πιει και λίγο ρακί χθες και νομίζω αυτό με επηρέασε. Καλημέρα. Πρέπει να τραβήξουμε πού, στα Easy Express είμαστε. Κάνουμε την προετοιμασία για το πρωινό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε, πώς που το λέγε, στο στρατό. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Τι με τραβάζε, μαλάκα. Ξεκουράζουμε τώρα, χαλαρώνω, με τραβάς. Είναι στιγμές προσωπικής χαλάρωσης. Τραβάει πόδι για τους ποδολάρμους. Όμορφο πρωινούλι. Φρούτα, τόστ. Αυτές είναι οι μελέτες του Κωνσταντίνου, καφές, χυμός και πάνω απ' όλα όμορφη παρέα, πάνω απ' όλα. Για όρτια λόγια. Τελειώσαμε με το πρωινό πάνω, ο Βασάλος έφυγε και τώρα έχουμε κατέβει εδώ κάτω και συζητάμε για το... Α! Για ψυχικά νοσήματα, γιατί δεν το λέει. Και, και συζητάμε για ψυχικά νοσήματα. Αν έχετε βρει άνθρωπο που δεν έχει, cheers to that. Cheers to that. Εμείς δεν έχουμε βρει άνθρωπο τέτοιο να. Εσύ έχεις βρει βάλει μου άνθρωπο. Δεν έχουμε βρει. Σου κάνω zoom ή όχι. Όχι, δεν μοιράζει. Ας μην γιατί έχω... όμως δεν σου κάνω. Ας μην έχω σε όλα τα βίντεο αυτά τα απέσια zoom που κάνεις. Να το. Είδατε και σήμερα την ειρηνική μου κοιλότητα για να μην σας λείψει ποτέ. Ναι, παιδιά, δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το vlog. Χαχα. Δεν το έχετε λίγο, καταλάβει. Μ' αρέσει να μιλάω και να έχω μια πάρα πολύ πλούσια κυρία πίσω μου. Ακίνητη. Καλημέρα, παιδί μου. Όχι, θέλω να είσαι ακίνητη. Έτσι. Α, να πίνω τον καφέ. Ναι, μείνε εκεί. Τέλειο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Και εγώ να με μαντάμ, τα διαμάντια στο κορμί της είναι. Δεν ακούω μέσα και ευτυχώς. Τι λες, μωρέ Μέρη. Σιγά. Καλέ, έχω ξεχάσει πως γράφουν οι κάμερες πια, είναι τρομερό. Αυτό και αυτό το μικροφιλτράκι. Μέρη, αυτό εδώ είναι κάμερα και είναι για το YouTube. Το ξέρεις το YouTube. Εσύ δεν το ξέρεις το YouTube. Τι έχεις κάνει τώρα. Καλά σου κάνει. Θα επιστρέψω, θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω στο YouTube. Μόλις γυρίσουμε με τις διακοπές. Γιατί δεν κάνεις εδώ το τέτοιο. Μου το έχουν στείλει πάρα πολύ τέτοιοι. Μου έχουν στείλει μηνύματα αν θα κάνεις το καθιερωμένο βίντεο διακοπών μας. Να λύνουμε ερωτικά προβλήματα. Ναι, και μου είπαν ότι επειδή είσαι έγκυος, αν είναι να μην το κάνεις εσύ, δεν ξέρω γιατί, και να το κάνω εγώ.
Pass the θα σου κλέψω το content. Pass the torch. Μου το έχετε κλέψει ήδη μία φορά. Για να κλέψεις την ιδέα κάποιου. Ωραία δικαιολογία βρήκες. Φθηνή. Πάνω στη χαρά μου. Πέτρο, σ' αρέσει η κάμερα στη Μούρισο ενώ δεν έχεις πιει καφέ. Είναι καταπληκτική και σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Εγώ πότε θα κάνω content. Τι θες να content. Τι content θες. Beauty. Είναι πολύ καλή στο beauty. Παιδιά, τα λέμε 7 χρόνια όμως πρέπει να κάνεις. Όχι, τελικά θα κάνω το άλλο που καθαρίζω. Τι εννοείς, παιδί μου. Καθαρίζω το σπίτι. Α, ωραία. Αυτό... Πώς θα καθαρίσουμε καλά. Καλά το σπίτι μας. Αυτό θα είναι το content σου. Και οργανάιζα, πώς να κάνεις. Ναι, οργάνωση σπιτιού. Είναι full κολλητικό. Δουλάπες, αυτά ψυγεία, όλα αυτά. Καθάρισμα, ας πούνε οι... Followers. Subscribers. Σου άρεσε ένα τέτοιο content. Πώς καθαρίζουμε σχολαστικά και ωραία, όχι όμως με ψυχικό νόσημα. Πώς καθαρίζουμε. Το σπίτι. Θέλετε τέτοιο content. Το θέλετε. Και κατ' επέκταση την ψυχή μας. Κοίταξε, λένε, δεν ξέρω, δεν ψυχολόγος. Θα το πω. Ότι το πόσο οργανώνεις το χώρο στον οποίο ζεις, το σπίτι σου. Εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη όμως. Όντως τώρα. Το εννοεί, όντως είναι. Μαρτυρά πάρα πολλά για το πόσο οργανωμένο είσαι μέσα σαν άνθρωπο. Επίσης λένε και το άλλο, ότι όταν νιώθεις χαοτικά ψυχικά, ξεκίνα από το να οργανώσει το χώρο και αυτό θα σε βοηθήσει. Οπότε, μας αρέσει το content που καθαρίζουμε. Το content. Το content. Επίσης, σκέφτομαι όλο αυτό το content να το κάνω με την περσόνα που έχω την Ελληνοαμερικανίδα. Θα είναι πιο αστείο. Δηλαδή, θα λέω. Θα καθαρίσουμε. Like, σήμερα τι τζιούλα πε. Θα τη φτιάξουμε like the organ. Γιατί είναι green, γιατί είναι ένας άνθρωπος και αυτή. Ναι, αλλά δεν κάνει αυτό με τρελαίνουμε. Εγώ είμαι, like, είναι το άλλο μου εγώ, like, το άλλο ego μου, καταλαβαίνεις. Like, εγώ θα το κάνω έτσι, ότι και θα καταλαβαίνεις like, πώς να καθαρίσεις like, το σπίτι σου, αλλά ταυτόχρονα, at the same time, θα γελάς κιόλας. Δηλαδή, θα το κάνεις με γέλιο. Δεν ξέρω να θα γελάμε. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος απλά θα κοιτάει έτσι, τύπο... Μίνα, ανταγωνίζεσαι, επειδή αυτό το κανάλι επειδή θα κάνει. Επειδή δεν μπορείς να κάνεις. Huge success, like, μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα σου κάνω like και subscribe πάντως στο content. Εννοεί, οπωσδήποτε καλέ, πρώτη. Κάτσε, έχω μπει στο ψεύτικο προφίλ μου να κοιτάξω accounts που... Αχ, κι εγώ μπορώ να το έχω λίγο το ψεύτικο προφίλ σου. Μπορώ να σου δώσω. Δώστε μου λίγο, γιατί θέλω να πω κι εγώ κάτι να ψάξω. Ω, δώσε το, δίνω κάμερα. Τι on camera, εσύ τρελήφθος μου το δώσει on camera, ούτε καν. Πολλά, λοιπόν, ωραία. Θέλεις το ψεύτικο προφίλ μου και θα ανέβουν οι στιγμοί πάνω. Θες να δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε μετά, γιατί τώρα έχουμε κάποιες δουλειές, κάποιες κατηνίστικες δουλειές. Λοιπόν, και τώρα έχουμε έρθει στην παραλία και παίζουμε τάβλη με τον Αντρέα. Και το σκορ είναι 3-3. Έχω 6. Α, και τώρα! Σε μάθαμε να παίζεις, να πούμε, και τώρα μας βγάζεις και γλώσσα. Πω πω! Φάβα. Τι κάνω ρε πούστη μου. Εδώ όμως θα με αφήσεις πιο γρήγορα εκεί. Όχι, εκεί θα με αφήσεις πιο γρήγορα, γιατί θα θες να φύγεις από εδώ. Μαλακία λες. 1, 2, 3. Και με 3 μετρός και με 4 και... Όχι, όχι. Αυτό θα κάνω. Εδώ. Ναι ρε φίλε, ναι. Έλα, ρε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έλα τώρα. Τι! Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Άσο. Τι άσο ρε μαλάκα. Άσο ρε μαλάκα, διπλές δεν φέρεις. Α, έχω φέρει διπλές. Παιδιά, σας κλείνω γιατί χάζεψα. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Αφού κατάφερες και τώρα είναι μόνο. Περίμενε. Έχω πάρα πολύ. Κάτω, κάτω. Χάσω. Κάτω στην άμμο. Φίλιππε, είσαι τόσο άχρηστος τελικά. Όχι, τώρα ετοιμάζομαι να κερδίσω τον Αντρέα διπλό, γιατί πολύ μιλάτε όλοι. Και τώρα θα... Άιντε. Πόσο έχασες, δεν μας είπες. 5-3, εξήγησε όμως στον κόσμο γιατί. Ναι, ναι, ναι. Άσε τώρα. Εξήγησε στον κόσμο. Έχασες 5-3. Όχι, εξήγησε στον κόσμο στο τρίτο παιχνίδι έχασες που σου μάθαινα να παίζεις πλακωτό γιατί δεν ήξερες. Σε κέρδισα. Ήρθες τώρα στον κόσμο. Έχασες μαλάκα. Γουστ. Γουστ. Εμένα δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς να κερδίσω, με νοιάζει για την εμπειρία. Όχι, περίμενε, με τραβάνε. Ο πιο τοξικός άνθρωπος. Δεν θα τραβάω το παιδί. Ο πιο τοξικός άνθρωπος είναι αυτός ο Φίλιππος εδώ. Γιατί? Ο πιο τοξικός. Σε κάθε ζαριά καλή του φώναζε, ούριαζε εδώ. Χαλαρώνει οι άνθρωποι, αυτός εδώ σαν το βλάκα κάνει. Τι προετοιμάσαι, να κερδίσεις το τάβλι ή να είσαι καλός άνθρωπος. Και κοίτα και πόσο ακυρώνω. Να κερδίσεις το τάβλι. Κοίτα πόσο ακυρώνω το βίντεο. Α, παίζει, με μπει, παίζει. Εμένα η νίκη μου είναι ότι θα πάει με τον επόμενο να παίξει και θα του πει με έμαθα πλακωτό Αντρέα. Όχι, δεν θα πω αυτό. Και θα κλείνει πω... το τάβλι, drop the mic. Έλα. Έλα. Και ήσουν και με τον Αντρέα. Σε παίξω εγώ τώρα. Σε... Το παιχνίδι το έδωσα. Δήλωση. Να πούμε αλήθεια. Πες μου.
Άμα δεν μπορείς, καλιά, πρέπει να μάθετε να χάνετε, αλήθεια τώρα. Δεν είναι κακό. 5-3. 5-3. Σωστά το παιχνίδι. Ο Ιαν έχασε 5-2. Χθες ο Ιαν έχασε 5-2. Σκέψου και αυτό, ότι τα πήγες καλύτερα από τον Ιαν. Πώς νιώθεις που έσκησε τον Αντρέα στο τάβλι? Υπερήφανη για σένα. Και τον Ιαν χθες. Διπλά υπερήφανη. Γενικά μπορείτε να μου φέρετε κάποιον να με κερδίσει? Μόνο βιβλία. Θα επιληφθώ επί του θέματος. Πώς νιώθεις που έσκησα τον Αντρέα στο τάβλι? Πόσο πήγε? 5-3. 5-3, εντάξει. Και χθες τον Ιαν 5-2. Γενικά κάποιον που να ξέρει να παίζει τάβλι, κάποιον να με κερδίσει κάπου θα ήθελα. Ξέρεις εσύ. Πάμε. Ωραία, παίζεις πόρτες. Ναι. Πάμε. Κατερίνα, έχει χάσει ο Ιαν, έχει χάσει και ο Αντρέας τώρα. Θες να πας να παίξεις με τα παιδάκια, να κάνεις λίγο προπόνηση? Ένα γύρο θα παίξουμε. Ένα γύρο. Δεν είναι στον γύρο, στο τρία παίζουμε. Στο τρία. Θέλεις? Βαριέμαι λίγο να κερδίζω. Τι στοίχημα θα έτυχε? Θα παίξω με στοίχημα. Έχω κουραστεί να κερδίζω. Εγώ δεν θέλω να σε παίξω να βάλουμε 50 ευρώ στοίχημα. Καλά, εσύ μου χρωστάς έτσι κι αλλιώς λεφτά. Πάμε μου πεις από πού θα τα δώσω. Δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα μου χρωστάς. Ένα λεπτό. Οκ. Θα έχω κι εγώ καπέλο μπουτάρι. Το YouTube, το σωστό. Λοιπόν, άμα σε παίξω για 50 ευρώ. Ωραία, έλα. Παίζει. Θε όντω τάβλι. Για παιδιά, να σα πω κάτι. Με ρωτώτε αν ξέρω jet ski και εντυπωσιάζεστε. Με ρωτώτε αν ξέρω τάβλι. Δηλαδή, εγώ τι ναι. Δεν έχω ζήσει σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρουμε, εντυπωσιαζόμαστε. Δεν έχω κάνει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Είσαι συνέχεια μια μέσα στην έκπληξη. Μισό λεπτό. Πώ σε βλέπει? Τι εννοεί με το ξανθό? Και μακριά. Είναι κάτι δήλωσε ο Αντρέας. Yeah. Α, δεν μιλάμε losers, παιδιά. Η Κατερίνα δεν ξέρει τάβλη. Η Κατερίνα, λες να το κάνω ξανθό? Το έχεις κάνει ξανθό. Όχι, το έχω κάνει λευκό. Εγώ λέω να το κάνω τέτοιο ξανθό. Όχι. Όχι. Τώρα είσαι σαν αμάντα καθάρματα. Ωραία. Ναι. Κάνε τους πραγματικούς YouTubers. Τα έχω πει, τα έχω πει πριν έρθεις. Έλα. Παιδιά, εντωμεταξύ, τα λέτε σε μένα που είμαι και εγώ φαν του των Unboxholics. Δηλαδή, τα έχω πει πριν έρθει. Θα πάω να συγκριθώ με του Unboxholics. Είστε τρελοί. Θα σου να τρελώσει εσύ άμα πήγαινε. Μα έχω και το γνώθι σε αυτόν. Άλλο πράγμα εσύ. Άλλο πράγμα. Μα είναι σαν οι Αλκατράζ, θα πάω να συγκριθούν με τι μέλισσε. Όχι, αυτό είναι αντίστοιχο. Δηλώνω στο site τον Καρπά ότι θα πάμε όλοι μαζί στην Αριδαία. Ναι, να πάμε, γιατί θέλω να κάνω θάρρο σε αλήθεια με τις καρπάδες. Πάρα πολύ ωραία. Απλά μη συγκρίνεσαι, γιατί εσύ κάνεις κάτι άλλο. Μα εγώ δεν κάνουν κάτι άλλο. Μα δεν συγκρίνομαι, παιδί μου. Όχι, δεν μπορείς να συγκρίνεις την μπανάνα με το κομοδίνο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Καλά, δεν μπορείς να συγκρίνεις την μπανάνα με το μήλο, που είναι και τα δύο φρούτα. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θέλεις να πούμε σε αυτό το τέτοιο? Όχι, απλά θέλω να πεις ότι έχω κερδίσει σε ό,τι έχω παίξει δύο μέρες. Ο Φίλιππος παντρεύεται. Λοιπόν, παιδιά, βάλουμε τώρα κάτω να πούμε κάποια πράγματα.
Το vlog της Κρήτης το σταμάτησα τη δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, γιατί κατάλαβα ότι δεν είμαι σε mood για vlog. Κατάλαβα ότι είμαι σε mood να κάνω λίγο αποτοξίνωση από τα social, δηλαδή αν με ακολουθείτε στο Instagram θα είδατε ότι και για 2-3 μέρες δεν ανέβασα τίποτα σε stories, τίποτα σε αυτό. Είχαμε πάει εκεί στο ξενοδοχείο, το οποίο θα το έχω εδώ από κάτω, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, στον Άγιο Νικόλαο, και δεν κάναμε τίποτα. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει τα πάντα. Είναι πολύ μεγάλο, έχει παραλία, έχει πισίνες, έχει φαγητά, έχει να κάνεις σπα, έχει τα πάντα. Είναι πιο πολύ οικογενειακό ξενοδοχείο, είναι τέτοιο στυλ. Έχει μπουφέδες, έχει τέτοια, είναι... Καταλάβατε τη φάση. Οπότε και εμείς ήμασταν όλη μέρα στο ξενοδοχείο, αράζαμε στην ξαπλώστρα, παίζαμε βόλεϊ, παίζαμε τάβλη, τους έσκισα όλους. Όλους, τον Ιαν και τον Αντρέα δηλαδή, και τον Φίλιππο, τον γιο της Ντορέτας. Το απόγευμα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στα δωμάτια μας, αράζαμε ή μαζευόμασταν σε ένα δωμάτιο, και μετά το βράδυ πηγαίναμε και τρώγαμε έξω. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε, αλλά δεν ήταν το mood για vlog, δεν ήταν αυτό το mood ούτε της παρέας. Ναι, μεν σας είχα πει ότι θα τραβάω μόνος μου vlog, αλλά... Και τι να σας δείξω όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, ήμασταν όλη μέρα στο ξενοδοχείο και απλά το βράδυ βγαίναμε. Οπότε μετά είπα, okay, άστο το vlog, δεν πειράζει, τα παιδιά θα καταλάβουν, τα παιδιά ξέρουν, τα παιδιά είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα σας πω μόνο ότι πήγαμε να φάμε στο πιάτο. Δύο φορές πήγαμε να φάμε στο πιάτο, και αν βρεθείτε εκεί στην περιοχή να πάτε να φάτε, έχει φανταστικό φαγητό. Πήγαμε στις 6 μέρες δύο φορές στο ίδιο μαγαζί. Καταλαβαίνετε πόσο μας άρεσε σαν φαγητό. Πήγαμε και φάγαμε στο Τζιοβάνι. Okay, ωραίο φαγητό. Κοίταγα τώρα τις φωτογραφίες μου στο κινητό και έχω 4 φωτογραφίες, ξέρω, από την Κρήτη. Ναι, οπότε δεν ήμασταν καθόλου κανείς σε αυτό το mood. Γι' αυτό και αυτό το vlog είναι από τα πιο πετυχημένα vlog στο ελληνικό το YouTube. Να σας πω εδώ τώρα επί της ευκαιρίας ότι θα επιστρέψουμε από Σεπτέμβριο στην κανονική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή με 2 βίντεο την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 2. Βγήκε και το trailer του Asia Express, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν πάτε στο Star Channel εδώ στο YouTube, έχουν βγει 2 τρέιλερ. Στο ένα φαίνομαι λίγο, στο άλλο... Ελπίζω κι εσείς να είστε κάπου πολύ όμορφα. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραίο το καλοκαίρι, ό,τι και να κάνατε. Εγώ περισσότερες διακοπές στη ζωή μου δεν έχω ξανακάνει. Ελπίζω να περάσετε ωραία, είτε πήγατε διακοπές είτε δεν πήγατε, να ξεκουραστήκατε, να βρήκατε λίγο χρόνο για εσάς, να χαλαρώσατε. Και το συμπέρασμά μου από αυτό το καλοκαίρι, που έχουν συμβεί διάφορα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα, έτσι όταν θα μου βγούνε να σας τα πω, το συμπέρασμα, αλλά το πόρισμα αυτού του καλοκαιριού είναι: όσο πιο κοντά είσαι με το μέσα σου, όσο πιο συχνά μιλάς με τον εαυτό σου, όσο πιο συχνά επικοινωνείς με εσένα και ξέρεις πού είσαι και πού βρίσκεσαι και τι συμβαίνει στη ζωή σου, τόσο το καλύτερο και τόσο πιο καλά πάνε τα πράγματα σε σένα και για σένα. Ωραία, αυτό ήθελα εγώ να πω, να το αφήσω εδώ στο τραπέζι, και περισσότερες πληροφορίες θα σας πω έτσι στην κανονική ροή των πραγμάτων. Αν έχετε ιδέες ή βίντεο ή ενότητες ή concept που θα θέλατε να δείτε, γράψτε τα μου εδώ στα σχόλια. Επίσης θα σας βάλω εδώ σε αυτό το βίντεο, θα σας βάλω το link στο κουτάκι πληροφοριών, που είναι για να δηλώσετε τη συμμετοχή για να έρθετε στο Αχβάχ. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram, θέλω να είστε στο Αχβάχ και αυτά και μπλα 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 μπλα, και χάνονται. Θα σας έχω εδώ από κάτω το link για να μπείτε και να δηλώσετε τη συμμετοχή. Είναι πολύ απλά: όνομα, τηλέφωνο, ένα βίντεο που να λέτε το ερωτικό σας πρόβλημα, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να έρθετε να πείτε τα ερωτικά σας προβλήματα. Το Αχβάχ εννοείται θα συνεχιστεί από Σεπτέμβριο, και τα vlogs και τα θάρετα και αλήθειες. Πείτε μου επίσης ποιος θα θέλετε να είναι ο πρώτος καλεσμένος στη σεζόν, ο πρώτος καλεσμένος στο Θάρρος ή Αλήθεια. Έχω κάτι στο μυαλό, έχω δύο στο μυαλό μου, αλλά πείτε μου κι εσείς με τι θα τρελαινόσασταν, ας πούμε. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και να κάνετε ό,τι γουστάρετε στη ζωή σας. Γεια σας! Γεια σας!